Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας μετά τις πολιτικές, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε από τα γραφεία του στον Ταύρο ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και ιδρύει νέο κόμμα. Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας από τα γραφεία του, δήλωσε πως δεν είμαι μέρος αυτού του προβλήματος, αποχωρώ. Πέρυσι ο προκατοχός μου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, σήμερα έκλεισε τον δημοκρατικό του κύκλο. Ο Στέφανος Κασελάκης ανακοίνωσε από τον Ταύρο τη δημιουργία ενός νέου κινήματος που θα γίνει κόμμα και το οποίο, όπως είπε, θα είναι η συνέχεια του Δημοκρατικού ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε ότι θέση σε αυτό θα έχουν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες καθώς και άτομα από τη θεσμική δεξιά που πιστεύουν στο κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι μια χαρμόσυνη ημέρα, επειδή δημιουργείται ένα κίνημα. Ένα κίνημα δημοκρατίας, ελεύθερων πολιτών, ένα κίνημα προόδου. Ξέρετε, αυτό που θα καταλάβουν μία μέρα είναι ότι η αριστερά είναι τρόπος ζωής, δεν είναι τρόπος για να ζεις. Τους ευχόμαστε καλή τύχη στην διαχείριση των πόρων που έκανε τιμή η χώρα να δώσει σε αυτό το κόμμα. Ας πράξουν ό,τι θέλουν. Ο καθένας θα κριθεί από τη στάση του. Εμείς σε αντιδημοκρατικό κόμμα δεν παραμένουμε. Δημιουργούμε ένα κίνημα από την κοινωνία για την κοινωνία. Και θα με ρωτήσετε, ωραία, αυτό το κίνημα όταν γίνει κόμμα πώς θα λέγεται? Ξέρετε κάτι, εσείς θα αποφασίσετε πώς θα λέγεται. Είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου. Αυτό το κίνημα πρόοδου θα το βαφτίσετε εσείς, εσείς θα είστε ιδιοκτήτες και ο πρόεδρός του ο υπηρέτης σας. Από τη Δευτέρα, οπότε και θα επισημοποιηθούν οι αποχωρήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και η ανεξαρτητοποίησή τους, θα γίνει σαφές εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει τη θέση του ως δεύτερο κόμμα. Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Από την άλλη, την μπάλα στην εξέδρα πέταξε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ευνηδιάζοντας τους δήμαρχους της χώρας στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, εισηγούμενος 20 σημεία αλλαγών σε δήμους και περιφέρειες. Οι προτάσεις θορύβησαν και αναστάτωσαν τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο και στην εκλογική διαδικασία, με το μενού να περιλαμβάνει έναν γύρο εκλογών, ηλεκτρονική ψηφοφορία, κήρυξη πρόωρων εκλογών εντός των τριών πρώτων χρόνων, ορισμό επιπλέον υποψηφίων συμβούλων χωρίς τα προτίμησης και άλλα. Την κυβερνητική πρόταση για αλλαγές στο ισχύον εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την ομιλία του στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Ρόδο, με την πρόταση να αφορά εκλογές δημοτικών και περιφερειακών αρχών σε έναν γύρο. Αυτό που προτείνεται είναι η εκλογή των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών σε ένα γύρο. Πώς? Δίνουμε τη δυνατότητα στον εκλογέα να κάνει και δεύτερη επιλογή για δημοτικό ή περιφερειακό συνδυασμό. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, δημοτική αρχή θα εκλέγεται ο συνδυασμός που θα συγκεντρώνει το 50-1%. Θα μετρηθούν οι ψήφοι της πρώτης επιλογής. Εάν δεν είναι το 50%, τότε από τους συνδυασμούς, από τον τρίτο και κάτω, θα μετρηθούν οι δεύτερες επιλογές που έχουν κάνει και εφόσον ανήκουν σε ένα από τους δύο πρώτους συνδυασμούς, προστίθεται και όποιος έχει τις περισσότερες πρώτες και δεύτερες ψήφους, κερδίζει. Πάμε λοιπόν παράδειγμα. Αυτό θα είναι το ψηφοδέλτιο. Η δημοτική σύμβουλη από την πρώτη επιλογή, το ψηφοδέλτιο που θα ρίξετε μέσα, του κυρίου Κυρίζογλου, του κυρίου Δούκα, του κυρίου Γκουντάρα, όποιο θέλετε. Και από κάτω θα έχει τους υπόλοιπους συνδυασμούς και θα μπορεί να βάλει δεύτερη επιλογή. Έτσι δεν χρειάζεται και διατηρείται η αυξημένη νομοποίηση του δεύτερου γύρου, της αυξημένης πλειοψηφίας, και τελειώνουν και τα παζάρια μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, τα οποία δεν αξίζουν στην αυτοδιοίκηση. Στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο νέο κώδικα και εκείνη για ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Επειδή δεν υπάρχουν τμήματα ετεροδημοτών, για παράδειγμα, στις δημοτικές εκλογές, και αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να μετακινηθεί κάποιος
για να ψηφίσει, ιδίως για τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές. Η σκέψη και η πρόταση είναι να δούμε πώς μπορούν να ψηφίσουν οι πολίτες, όποιος θέλει, ηλεκτρονικά, έχοντας εγγυήσεις και της ασφάλειας και της διαφορετικότητας, γιατί είναι 5.500 εκλογές η αυτοδιοίκηση. Είναι οι Δήμοι, είναι οι περιφέρειες και είναι από κάτω η κάθε κοινότητα που έχει διαφορετικά ψηφοδέλτια. Να μειωθεί λίγο ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων, ο οποίος δημιούργησε κάτι ψηφοδέλτια τα οποία ήταν σαν τη ζώνη μου. Ο Υπουργός Εσωτερικών προανήγγειλε επίσης την κατάργηση των δημοτικών ενωτήτων, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν αλλάζουν τα διοικητικά όρια Δήμων και Περιφερειών. Παραμένουν δηλαδή 332 και 13 αντίστοιχα. 15 χρόνια μετά έχει ξεχωριστεί η Δημοτική Ενότητα ως Εκλογική Περιφέρεια Δημοτικών Συμβούλων. Να βρούμε έναν τρόπο, αν όχι με ποσόστοση, με επιπλέον προσάυξη υποψηφίων, νέοι κάτω των 30 ετών να μπορεί να μετέχουν στους συνδυασμούς για να ενισχύσουμε και τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου η αυτοδιοίκηση είναι το πρώτο βαθμό, αν θέλει, το πρώτο βήμα για να κάνει κάποιος εντός εισαγωγικών να εμπλακεί στα κοινά. Τέλος της αποσπάσης λόγω εκλογής. Δεν είναι η απόσπαση, η εκλογή μέσω για απόσπαση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δεν θα αδειάζουν οι υπηρεσίες χωρίς λόγο. Θα δούμε ξανά τα κολλήματα και τα συμβίβαστα. Τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι η πρόταση για εκλογές, να φύγουμε από την τουριστική περίοδο, αλλά και να υπάρχει και, να υπάρχει και μικρός χρόνος όπου υπάρχει εναλλαγή της Δημοτικής Αρχής. Οι 2,5 μήνες το 2023 ήταν πολύ δύσκολοι. Οι μεγάλες τώρα προσδοκίες κατέρευσαν εν μία νυχτή για τους ηλεκτροβείς που, όπως όλοι, προετοιμάζονται για μία καλή ηλιοκομική περίοδο, με την πολύμηνη όμως ξηρασία να έρχεται και να ανατρέπει τα πάντα. Μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τις παρακτήσεις ποσότητες, οι μονάδες σύνθλιψης του ΕΛΕΟΚΑΡ που ξεκίνησαν τον κύκλο των εργασιών τους πολύ νωρίτερα, ακολουθώντας τον βηματισμό των παραγωγών με στόχο να περισσώσουν όσο μπορούν την φετινή σοδιά πριν αυτή αποδεκατιστεί πλήρως. Με πολλές δυσκολίες και ανατροπές ξεκίνησε νέα σεζόν και για τους ηλεκτροβείς, οι οποίοι προσδοκούσαν σε καλύτερη χρονιά σε σχέση με πέρυσι. Η πολύμηνη ξηρασία χτύπησε και τον δικό τους κλάδο, με τον κύκλο των εργασιών για τα ηλεκτροβεία να συρρυκνώνεται δραματικά, και αυτό λόγω της καταστροφής του καρπού. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, τα περιμέναμε λίγο καλύτερα. Λόγω της ξηρασίας έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τα ηλεκτροδέντρα έχουν στρεσταριστεί, ο καρπός αρχίζει και μαυρίζει. Προς το παρόν έχουμε ξεκινήσει. Ποιοτικά είμαστε καλά, επιφυλακτικοί βέβαια. Θα δούμε η πορεία τι θα δείξει. Περιμέναμε πολύ καλύτερα. Λόγω ξηρασίας κάποιοι ελαιόδεντρα δεν έχουν. Θα υπάρχουν θέματα, δεν θα μπουν κάποιοι παραγωγοί. Ξηρασία μεγάλη. Υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα κάτω, δεν πάμε προς το πάνω. Δεν ξέρω πώς θα πάει τώρα τα ποσοστά, αλλά οι ελιές δεν είναι πολλές. Η παραγωγή μηδέν. Να είμαστε καλά μόνο και δεν πειράζει. Αυτά είναι το θεό πράγματα. Οι ελιές που σώθηκαν και δεν ξεράθηκαν παράγουν μειωμένη ποσότητα ελαιολάδου, αφού η πολύμηνη απουσία των βροχοπτώσεων δεν άφησε περιθώρια για την ενίσχυση των καρπών με χυμούς. Γιατί η φετινή σοδιά οι παραγωγοί κρατούν μικρό καλάθι. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι τιμές προς τον καταναλωτή φέτος θα είναι χαμηλότερες. Είχατε ποσότητα φέτος στο πουλί? Όχι, πάρα πολύ, όχι. 500 κιλά. Νομίζω ότι δεν έχει δάκο, θα είναι καλύτερη ποιότητα. Θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Τις μεσές έχω ακόμη, έχω φέρει 20 σοβάλια, τα οποία θα τα βγάλει τώρα και θα από αύριο αρχίζω πάλι καμιά 20. Α, μειωμένη, δεν ήταν πολύ. Αφού δεν έβρεξε, τι πρέπει να κάνουμε, θα βάλουμε με το Θεό. Μαζέψαμε αρκετά. Και ποσότητα? Όχι όπως πάντα παλιά, δεν γίνεται πια. Παρ' όλα αυτά δεν τις αφήσατε. Τι κάναμε? Δεν τις αφήσατε όμως. Όχι, έτσι μαζέψαμε. Ό,τι έχουμε μαζεύουμε, τι να κάνουμε. Πολύ μειωμένη. Και η ποιότητα όχι εξαιρετική. Παρ' όλα αυτά όμως το βγάλουμε το λαδάκι. Λόγω της ανιδρίας. Άρχισαν να ξεραίνονται και έπρεπε να προλάβουμε τον καρπό. Για την ώρα το λάδι βγαίνει εξαιρετικό παρθένο. Οι αποδόσεις είναι πολύ καλές. Παραγωγοί και ελαιοτριβείς προσπαθούν να σώσουν όπως όπως την παρτίδα, ξεκινώντας τη συλλογή του καρπού νωρίτερα από ό,τι συμβαίνει παραδοσιακά, με στόχο να περιορίσουν τη ζημιά.
την προσέλκυση νέων ανθρώπων για τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Δυτική Ελλάδα προσφέρει στο στρατηγικό του σχέδιο, που άνοιξε για το σκοπό αυτό με την πρόβλεψη τη δημοσίας δαπάνη για την Ηλία, την Αχαΐα αλλά και την Ετωλοκαρνανία να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Νεκτέριο Φαρμάκη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός του 2024. Άνοιξε η διαδικασία για το πρόγραμμα εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου κοινής αγροτικής πολιτικής της Ελλάδας για τα έτη 2023-2027 με το ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ να διατίθεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως δημόσια δαπάνη. Μέσω του προγράμματος αυτού προβλέπεται η παροχή κατά αποκοπή οικονομικής στήριξης σε νέους οι οποίοι κατά το έτος υποβολής αιτημάτων στήριξης δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, ώστε να εγκατασταθούν για πρώτη φορά στον τομέα της γεωργίας ως αρχηγοί βιώσιμης γεωργικής εκμετάλλευσης και να παραμείνουν σε αυτόν. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2024, επομένως η αίτηση θα πρέπει να συντάσσεται με βάση την παραδεκτή ενιαία ενίσχυση του έτους 2024. Με αφορμή την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε ότι στόχος μας είναι να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε νέους γεωργούς στην αγροτική παραγωγή, ενώ παράλληλα να προωθήσουμε τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσα από την ηλικιακή ανανέωση και τη δημιουργία νέων επιχειρηματιών γεωργών. Μέσα από υποχρεωτική εκπαίδευση, οι νέοι γεωργοί θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να διατηρήσουν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά από σχετικό αίτημα πληρωμής, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη του στόχου και των δεσμεύσεων. Με δυσπιστία βλέπουν οι καταναλωτές την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να δημιουργήσει μια λίστα προϊόντων, συγκεκριμένα 362 κωδικών, με μείωση της τιμής τους από 5 έως και 20%. Όλα αυτά την ώρα που το κόστος του σούπερ μάρκετ αυξάνεται διαρκώς, με τους καταναλωτές να κρίνουν ως αναγκαία συνθήκη την ουσιαστική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η οποία θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ, το Υπουργείο Ανάπτυξης δημιούργησε μια λίστα η οποία προβλέπει μειώσεις έως 20% σε 88 προϊόντα. Δεν πιστεύω τίποτα. Από ό,τι λέει η κυβέρνηση, δεν πιστεύω τίποτα. Λιστάχυρα που λένε, κάτι μηδαμινά, τίποτα δεν είναι. Η ανανεωμένη λίστα περιλαμβάνει 362 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ και οι μειώσεις διαμορφώνονται από 5 έως 24%. Ούτως ή άλλως έτσι λένε, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία μείωση, βλέπω μείωση στο προϊόν. Ό,τι φτηνά είναι καλό είναι. Τώρα πόσο θα διαρκέσει αυτό, γιατί λένε για 2 μήνες ή τα λοιπά. Αυτό είναι καλό να συνεχίσει και να φτηνένουν τα πράγματα. Στην ίδια λίστα με τις μειωμένες τιμές προϊόντων βρίσκονται μεταξύ άλλων οι οδοντόκρεμες, τα ζυμαρικά, οι πάνες και τα καθαριστικά. Τι να σας πω, το μήνα, το λιγότερο 300-400, απορριπαντικά πολύ ακριβά, τα τυροκομικά πολύ ακριβά. Τι άλλο, αυτά που χρησιμοποιούμε τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι πολίτες πάντως δεν φαίνεται να πείθονται εύκολα, καθώς όπως τονίζουν, οι τιμές συνεχώς ανεβαίνουν. Οι τιμές είναι ψηλές. Δεν συγκρίνω δηλαδή κρέας, λάδι και τέτοια. Αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα. Όλα έχουν ακριβήνει. Δεν υπάρχει κάτι, ειδικά το λάδι, έχει πάει στα ύψη. Βλέπω και από τις αυξήσεις που δίνουν 2%. Τι είναι αυτό? Αύξηση είναι αυτή. Συνταξιούχοι τώρα να πάρουν 2,5%. Δηλαδή, αν μου δώσει εμένα στο χιλιάρικο 20 ευρώ. Τίποτα. Τι θα, δηλαδή, βενζίνα να βάλω στο αυτοκίνητο, τι θα αυτός. Πού να πας να... Στην πλειονότητά τους οι πολίτες πιστεύουν οι όποιες μειώσεις μπορούν να βοηθήσουν. Όμως αυτό που θα αποτελέσει ουσιαστική βοήθεια είναι αύξηση μισθών. Μας έχουν ρημάξει. Μόλις πληρωνόμαστε ρεύματα τέτοια πάει η σύνταξη. Μας έχουν χιλιοριμάξει. Ό,τι φθηνά είναι καλό είναι. Τις πύλες της τώρα ανοίγει για την Κυριακή 10 Νοεμβρίου η Εμποροπανηγύρι Στρεφείου, που και φέτος θα φιλοξενηθεί στον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο κοντά στην κοινότητα. Η κάμερα της ΟΡΤ βρέθηκε εκεί καταγραφώντας τις σχετικές προετοιμασίες.
ξεκινά από την Κυριακή 10 Νοεμβρίου έως και τις 17 του μήνα η 37η Εμπόρο Πανηγύρι Στρεφίου στο ομώνυμο χωριό του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι εργασίες για την προετοιμασία του υπαίθρου χώρου ολοκληρώνονται και την Κυριακή το απόγευμα θα τελεστούν τα εγγένεια παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων του νομού. Είναι 37η φορά που διοργανώνεται το παζάρι. Ευελπιστούμε φέτος να είναι πιο αναβαθμισμένο από πέρσι, γιατί πέρσι δεν λειτουργήσε σωστά. Έχουμε σωστή οργάνωση, οι κατασκευές μας είναι άριστες. Με την κυρία Κασιανή, βέβαια, η οποία έχει την εμπειρία της διεξαγωγής σε ροπανίγυρες, να γεμίσουμε το παζάρι. Ο κόσμος που θα επισκεφθεί να έχει επιλογές, να μπορεί να ψωνίσει και φτηνά και πολλά πράγματα. Έχουμε εμπόρους από όλη την Ελλάδα. Έχουμε, πιστεύω ότι θα είμαστε άρτια σαν οργάνωση και πιστεύω να πάνε όλα καλά, να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος. Έχουμε άριστο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Το Luna Park, ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα που παίρνει πιστοποιήσεις να λειτουργήσει και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Διοργανώνουμε την Εμπόρο Πανήγκυρη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, πέρσι για κάποιο λόγο δεν είμαστε εδώ. Όπως βλέπετε, όλοι εδώ προσπαθούν τώρα να ετοιμαστούν και την Κυριακή έχουμε τα εγγένεια. Έμποροι έρχονται από όλη την Ελλάδα, είμαστε πλήρεις από συμμετοχές. Έχουμε πολύ καλό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, Luna Park. Περιμένουμε όλο τον κόσμο, τα παιδιά να έρθουν, να χαρούν, να ψωνίσουν ήδη από ποιοτικά και ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα πολύ καλά φέτος. Η Εμπόρο Πανηγύρι Στρεφίου είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον όχι μόνο των ηλίων αλλά και των κατοίκων όμορων περιοχών. Εκατοντάδες θέσεις έχουν παραχωρηθεί σε εμπόρους από όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων με είδη έντισης, υπόδησης, βιομηχανικά είδη τροφίμων με γλυκές και αλμυρές γεύσεις που διατίθενται σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, θα υπάρχει πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα από διάφορα μουσικά συγκροτήματα. Συμμετέχουμε στην Εμπόρο Πανηγύρι από το 1986 αναγκυπώς. Σήμερα από χτες στείνουμε να ετοιμαστούμε. Το παζάρι γενικώς φέτος παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα, βελτιωμένη. Γίνεται μια πολύ καλύτερη προσπάθεια και από πλευράς Δήμου και από πλευράς διοργάνωσης. Είναι όλα καλά. Ευελπιστούμε στο καλύτερο. Έρχομαι τα τελευταία 20 χρόνια. Η οργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Έχει γίνει μια καλή προσπάθεια γιατί πέρυσι τα πράγματα δεν ήταν όπως έπρεπε. Έχει γίνει μια καλή προσπάθεια, μια καλή οργάνωση, μια καινούργια κατασκευή. Έχουμε όλες τις μέρες κλαρίνα, έχουμε πολλά εμπορεύματα, καλούς εμπόρους. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Είναι πράγματι πιο οργανωμένοι. Βλέπουμε ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στην κατασκευή και σε όλα εδώ πέρα οι υπεύθυνοι. Τα χρήματα που έχουμε επενδύσει είναι πάρα πολλά. Μας έχουν υποσχεθεί ότι λόγω του ότι ανέβηκε το κόστος σε όλη αυτή εδώ την κατάσταση που έχουν φτιάξει, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα έχουμε και καλύτερη δουλειά. Περιμένουμε τον κόσμο. Έχουμε καλά εμπορεύματα, φέρουμε πάρα πολύ καλά πράγματα. Περιμένουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί και να μπορέσουμε κι εμείς να βγάλουμε τα έξοδά μας, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κερία. 30 χρόνια, 30 χρόνια ερχόμαστε εδώ πέρα. Πώς βλέπετε τη φετινή οργάνωση και γενικότερα? Φετινή είναι η καλύτερη οργάνωση. Είναι, σαν το βλέπω εγώ, είναι πολύ υπεροχημένο. Η οργάνωση είναι πολύ καλή. Και εμπόρους τώρα, άμα θα έρθουν οι εμπόροι, γιατί ήταν πανάκριβες οι παράγκες. Είναι λόγω ακριβά τα νίκια. Τα νίκια από το Δήμο. Πολύ καλή, καλή ποιότητα. Τώρα εμπόροι, άμα θα έρθουν όλοι, είπαν ότι όλες οι παράγκες είναι κλεισμένες. Τώρα από εκεί και πέρα εμπόροι να έχει. Και τώρα εσείς που είσαστε έμπειρος πολιτής, αυτό το επάγγελμα είναι δύσκολο? Πάρα πολύ δύσκολο. Όποιος δεν κάνει αυτό το επάγγελμα, στη ζωή δεν ξέρει τίποτα. Η μεγαλύτερη δυσκολία του ποια είναι με την εμπειρία που έχετε? Γιατί πού να κοιμηθείς, μέσα στα φορτηγά κοιμόμαστε καμιά φορά, άλλοι στα ξενοδοχεία. Με δύσκολες συνθήκες. Δύσκολα, ναι. Και είναι από τις 8 το πρωί που ανοίγουμε, κλείνουμε 12 το βράδυ. Κατάλαβα. Βάλε τώρα πόσες ώρες είναι, δεν είναι 8 ώρες. Είναι πολλές ώρες. Πάρα πολλές. Από 8 μέχρι 12 το βράδυ είναι πάρα πολλές ώρες. Καλές δουλειές να έχετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η επιθυμία ενός μικρού παιδιού, του 10χρονου Ανδρέα, 29 χρόνια μετά, παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Ο λόγος γίνεται για το χαμόγελο του παιδιού που στις 9 Νοεμβρίου κλείνει 29 ολόκληρα χρόνια αδιαλείπτης λειτουργίας, έχοντας στηρίξει πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά και τις οικογένειές τους. Εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι στις 4 γραμμές υποστήριξης και βοήθειας που λειτουργεί, έχει διαχειριστεί περισσότερες από 5 εκατομμύρια κλήσεις.
Εκείνο που θυμάμαι πιο πολύ, στα μάτια σου να λάβει ένα φως, να ταξιδεύει σαν ανήλικος θεός στο πρόσωπό σου. Εκείνο που φοβάμαι πιο πολύ, να μην ξεχάσεις τη δική μας επαφή, τώρα που βρήκες σε μια άλλη διαδρομή τον εαυτό σου. Μα είσαι εδώ, πάντα εδώ. Απ' όλα τα χαμογέλα εσύ πιο φωτεινό. Χρόνια μετά, η επιθυμία του 10χρονου Ανδρέα παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. 9 Νοεμβρίου 2024 συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος γιος του Κώστα Γιαννόπουλου, Ανδρέας, έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του να δημιουργηθεί το χαμόγελο του παιδιού. Τελευταία του ιδέα για να δημιουργηθεί το χαμόγελο του παιδιού. Αλλά δεν ήταν μια απλή διαδικασία για ένα σοφό παιδί, όμως αν το ακούσουν τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά είναι σοφά. Απλά καμιά φορά είμαστε τόσο πολύ απασχολημένοι που δεν τα ακούμε. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας έδωσε αυτό το μήνυμα και έφυγε από τη ζωή, αλλά άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη για μένα και για όλους. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως σας κατέγραψαν οι καμέρες, αλλά και οι δημοσιογράφοι της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης από όλους όσοι εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.